Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube. Είμαι Κασάπρεξ69 εδώ πέρα και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο των Pokémon. Επιστρέφουμε στη Route 110, αφήνοντας πίσω μας τη Slateport City και αυτή τη φορά θα πάμε στα δεξιά. Εδώ πέρα βέβαια σε αυτή την περιοχή, σε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος είναι κάτω από το Cycling Road, υπάρχουν πολλά κρυμμένα items που δεν φαίνονται όρατα. Και σας συνιστώ όταν θα έρθετε σε αυτή την περιοχή να ψάχνετε με υπομονή, όπως θα κάνω κι εγώ άλλωστε, κάθε κουτάκι που υπάρχει. Επειδή μπορεί να υπάρχει κρυμμένο item που μπορεί να είναι και χρήσιμο. Και γενικότερα, αφού υπάρχουν, γιατί να τα αφήνουμε σκόρπια. Αλλά θα συναντάμε wild Pokémon. Αυτό είναι το κακό. Α, και τώρα που το θυμήθηκα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είχα ζητήσει να γράψετε ένα comment από κάτω για το ποιο electric type Pokémon θα ήταν καλό να πάρω. Οι απόψεις ήταν πολλές, ακούστηκαν διάφορα Pokémon, αλλά τα περισσότερα comments θέλησαν να πιάσω ένα electric, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς προφέρεται. Πάω σε ένα τέτοιο, το πράσινο σκυλί. Και βασικά, αφού το ψήφισαν τα περισσότερα comments, θα το πιάσουμε. Ας ελπίσουμε θα βρούμε ένα και δεν θα καθόμαστε να ψάχνουμε 2 ώρες. Εδώ συνεχίζουμε να ψάχνουμε αόρατα items. Συνήθως, γενικά όταν είσαι σπίτι, ας πούμε, σε πόλεις που σου δίνουν items οι χωρικοί ή γενικά εδώ πέρα, συνήθως δεν κάθομαι να ψάχνω. Τα έχω ψάξει από πριν και σας τα λέω κατευθείαν. Αλλά εδώ πέρα, επειδή είναι πραγματικά αρκετά τα items και πολλά τα κενά κουτάκια, δεν μπορώ να τα θυμάμαι, οπότε θα τα ψάχνω εδώ μαζί σας. Και μπορεί να είναι και λίγο κουραστικό. Εδώ πέρα έχουμε μπει σε μια μάχη. Ο Chuck Norris είναι κοντά στο να πάει level 15, που θα μάθει το tackle και θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε wild Pokémon επιτέλους. Και θα είναι καλό να πάει level 20, να εξελιχθεί και να γίνει ένα παντοδύναμο και τρομερό γέραντος του οποίου κανένας δεν θα του αντιστέκεται. Και τα παραλέω βέβαια, αλλά αξίζει τον κόπο, είναι πολύ καλό Pokémon. Εδώ πέρα νικήσαμε το Άρον πάνε εύκολα και μας δίνει και 153 XP. Και τώρα έχει ένα Electric κι αυτός. Μας ξύνει τις πληγές που δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής. Να δούμε. Όπα, πάει level 14 ο Chuck Norris. Πολύ καλό. Όχι, δεν θέλω να κάνω επίθεση. Επειδή σας δεν μπορώ να κάνω και επίθεση. Η μόνη επίθεση του Chuck Norris μέχρι στιγμής είναι το Splash, η οποία δεν κάνει απολύτως τίποτα και δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και μπουρου μπουρου. Τώρα να κάνουμε Confusion και να το διαλύσουμε έτσι με μία μόνη επίθεση. Ο Chuck Norris πήγε level 14 και η Psycho πήγε level 19 και αυτή. Και το νικήσαμε το παιδάκι με το Electric. Και βασικά κάτι ακόμα που ξέχασα να αναφέρω, όταν θα πιάσουμε το Electric, αν το βρούμε, είναι εδώ. Όχι, είναι ένα γκούλπινγκ. Ο Χριστός, πώς είναι έτσι? Σαν πράσινη τσιχλόφουσκα. Πάντα με ιδίαζε αυτό το Pokémon, δεν το μπορώ καθόλου. Αν και έχει τύχει να εκπαιδεύσω ένα από αυτά, αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, από όσο έκανα εγώ τουλάχιστον. Τι έλεγα, ναι, για το Electric. Δεν θα έχει κάποια electric επίθεση μέχρι να πάει ένα συγκεκριμένο level. Οπότε θα χρειαστεί στην αρχή να πολεμάμε μόνο με tackle και τα λοιπά. Φεύγουμε από τον Gulpin, δεν θέλουμε Gulpin, δεν πολεμάμε wild Pokémon, δεν χρειάζεται ακόμα. Και εδώ βρήκαμε το πρώτο αόρατο item που είναι ένα full heal. Το βάζουμε στην τσάντα. Εδώ πέρα θα υπάρχει άραγε κανένα. Αμέσως μετά το άλλο. Και υπάρχουν και μεγάλα κενά. Ψάχνουμε, ψάξουμε. Ψάξε, δεν θα το βρεις όμως. Και ποιον βλέπουμε εκεί? Την Μέη, κυρίες και κύριοι. Η οποία μάλλον θα μας πολεμήσει. Οπότε ας στήσουμε τα Pokémon σε μορφή μάχης. Μας βλέπει, μας μιλάει και μας χαιρετάει. Αλλά όπως είναι φυσικό,
σε όπου, όπου και να βρεις τον άλλον, του κάνεις μια μάχη με Pokemon, ώστε να του δώσεις τζάμπα XP. Και η μία ξεκινάει με ένα λόμπρε. Και σε αυτό το σημείο, που είναι το χαρτί μου, να το, ναι. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν, η May θα έχει μια περίπλοκη ομάδα. Δηλαδή, αν ας πούμε ξεκινήσατε με Τρίκο, η May θα έχει ένα Wingull, ένα Lombre και ένα Combusken. Αν ξεκινήσατε με Torchic, η May θα έχει ένα Lombre, που ξεκίνησα εγώ με Torchic δηλαδή, ένα Lombre, ένα Slagma και ένα Marstom. Και αν ξεκινήσατε με Mudkip, θα έχει ένα Slagma, ένα Wingull και ένα Grovyle. Έλα, θα το νικήσουμε. Δεν το πιστεύω. Μας νίκησε το συχαμένο. Και κοιτάξτε με πόσο έμεινε δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Άχρηστη Σάικο, να ψοφήσεις. Θα το τελειώσουμε με τον Red Duck. Τι θα κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα Double Kick. Με το οποίο το νικήσαμε. Το συχαμένο που τόλμησε να μας νικήσει Pokémon. Αλλά εμείς δεν το αφήνουμε έτσι. Ποιο ήταν αυτό το Pokémon που θα νίκαγε δικό μας Pokémon, δικό μας όπλο, και δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε ατιμόρυτο. Βάζουμε τον Chuck Norris, ο οποίος πάει level 15. Επιτέλους παίρνει κανονική επίθεση. Από το level 5 το εκπαιδεύουμε. Αλλά θα φεύγει τα βασανά μας, θα φύγουνε. Μ' αρέσει που μιλάω τόσο, με τόσο μεγάλα λόγια για το tackle. Αλλά, όπα, άρχισε bite αυτό. Κακό σημάδι. Βασικά το bite είναι μια επίθεση που απορροφά ενέργεια. Και όσο το βαράμε, μετά θα εκρήξει την ενέργεια, τη ζωή που έχασε, στο διπλάσιο σε εμάς ή κάτι τέτοιο. Οπότε να κάνετε αδύναμες οι επιθέσεις ή επιθέσεις που δεν κάνουν καθόλου ζημιά. Οπότε να μην χάσετε. Οπότε τώρα απελευθέρωσε την ενέργεια που κέρδισε, δηλαδή καθόλου επειδή δεν του κάναμε επίθεση. Οπότε ζούμε. Αλλιώς ενδεχόταν να χάσουμε. Αλλά εμείς επειδή φερθήκαμε έξυπνα, το αποκρούμε. Και με το Mega Drain το νίκαμε. Το Marstom, το οποίο είναι level 20. Mad Shot. Wow. Τρομερό. Μας έκανε πάρα πολύ κακό, κυρίες και κύριοι. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Και με το Leech Seed απορροφάμε συνέχεια ζωή, ενώ αυτό χάνει. Τώρα θα βάλει Potion. Δεν έβαλε Potion. Τι στο καλό, η May δεν έχει Potion. Δηλαδή, έλα, βάζουν οι κανονικοί εκπαιδευτές και δεν βάζει May. Ποιος? Η May. Η μίνι ανταγωνίστριά μας. Επειδή νομίζω στην πορεία δεν την ξαναπολεμάμε. Άντε να την πολεμάμε άλλες λίγες φορές. Πήραμε και XP, ο Mr. Sad πήγε level 19. Και είναι και αυτός μερικά level πριν από την εξέλιξη. Και τώρα πάμε να πολεμήσουμε το τελευταίο Pokémon της May. Βάζουμε τον Chuck Norris. Και όπως ήταν αναμενόμενο, είναι ένα Slagma. Τώρα ποιο να χρησιμοποιήσουμε. Θα βάλουμε το Red Duck, το οποίο είναι σαν Fire and Dune Fire, αλλά εμείς έχουμε και Fighting Type επιθέσεις. Και αυτό δεν έχει. Και γι' αυτό το αντίπαλο Pokémon θα χάσει. Εκτός αν έχει και αυτό επιθέσεις που δεν είναι fire. Αλλά πιστεύω θα έχει πεθάνει πριν προλάβει να τις κάνει. Ναι, έτσι. Με ένα double kick ψόφισε. Και ο Chuck Norris πήγε level 15 και έμαθε το tackle. Είμαι πολύ περήφανος για σένα, Chuck Norris. Συνέχισε την καλή δουλειά. Άντε να εξελιχθείς κιόλας. Και ποιος σε φτάνει μετά. Βασικά, γιατί έχουμε μαζέψει όλα τα Pokémon που θέλουν τάντεμα. Δηλαδή, γιατί. Είναι άχρηστα, αλλά στην αρχή, αλλά μετά γίνονται δυνατά. Αυτό είναι το καλό. Η May μας έδωσε το Item Finder. Ποδήλατο. Πού το βρήκε αυτό το ποδήλατο. Έλεος, έλα εδώ. Το ποδήλατο. Φέρε το ποδήλατο. Πώς γίνεται να το βρήκε το ποδήλατο. Θα έχει φτάσει στην παραπάνω πόλη που το βρίσκει το ποδήλατο. Ύποπτο, θα πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Αλλά σε λίγο φτάνουμε. Εδώ πέρα μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κανένα αόρατο item. Λέτε να είναι Electrike. Wingull. Γιατί Wingull. Τι το θέλουμε.
Εγώ δεν το θέλω καθόλου. Αλλά δεν θα το πολεμήσουμε, δεν θα συγχυστούμε. Και συνεχίσουμε την αναζήτησή μας. Είναι εδώ κανένα? Είναι εδώ κανένα? Ναι, βρήκαμε μια Great Ball αόρατη. Κυρίες και κύριοι, και εκεί πέρα βασικά υπάρχει μια διπλή μάχη. Να την κάνουμε μονή. Μπα, όπα, Pokemon. Και δεν είναι Electric, είναι ένα Minum level 13. Το... πόσο αγατάκι είναι βασικά, καμία σχέση με αγατάκι. Ένα περίεργο ζωάκι. Και δεν μας άφησε να φύγουμε. Οπότε θα το πολεμήσουμε για να μας αφήσει να φύγουμε. Όχι, όχι, paralyzed. Όχι, paralyzed. Δεν θέλω άλλο paralyzed. Όχι άλλο κάρβουνο. Αυτό είναι όσο πολεμάς Electric Attack Pokémon. Θα σου κάνω συνέχεια αυτήν την επίθεση που σπάει τα νεύρα. Έλεος, έλεος. Μας κάνει grow. Και μας ρίχνει και το attack. Να δούμε τι θα κάνουμε. Θα το σκοτώσουμε. Έλεος. Είμαστε level 19. Είναι level 13. Και του χάνουμε ζημιά σαν να κάνουμε επίθεση σε ένα level 22 Pokemon. Τι στο καλό. Εντάξει, έφυγε ευτυχώς. Και θα πάμε ας πολεμήσουμε αυτούς τους δύο τυπάδες, οι οποίοι να δούμε τι έχουν να μας δώσουν. Τι Pokemon θα αντιμετωπίσουμε. Ένας τρελός κιθαρίστας και ένας κύριος με 50.000 Pokeballs. Οι αντίπαλοι έχουν ένα Electrike και ένα Lombre, τους οποίους θα νικήσουμε πανεύκολα εφόσον έχουμε σε ντουέτο τον Mr. Sad και τον Red Duck, το αίτητο δίδυμο, οι οποίοι δεν χάνουν με τίποτα. Αχ, το Lombre έφυγε πολύ γρήγορα. Έφυγε νωρίς από τη ζωή. Δεν πρόλαβε ούτε καν να κάνει επίθεση. Και αυτός βάζει ένα Nuzleaf. Α, αυτός θα μας δώσει πολλά XP. Με ένα Ember τον διαλύουμε κι αυτόν. Αλλά του λέει Electrike για να μας πάσει τα νεύρα, μας έκανε paralyzed. Αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, θα τον νικήσουμε. Θα τον νικήσουμε, θα ψοφήσουνε και τα δύο. Όλοι θα ψοφήσουνε. Και όσα Pokemon έχουνε αυτήν την γελία επίθεση, όλα θα πεθάνουνε, όλα. Παραφέρομαι, αλλά τσαντίζομαι. Μας έκανε tackle. Τόλμησε να μας αγγίξει. Και γι' αυτό θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί πολύ ακριβά. Mega Drain και Double Kick για να τον νικήσουμε. Αυξάνεται το attack του. Έτσι, έλα ρε Duck. Έλα ρε Duck, διέλυσέ το, μη το φοβάσαι. 156 XP. Και έχει και ένα άλλο Pokemon. Ένα Voltrob, το οποίο θα το διαλύσουμε σύντομα. Για να δούμε τι θα δούμε. Και βασικά, από ό,τι θυμάμαι, αλλά δεν είμαι σίγουρος, τα Voltrob έχουν το πιο... έχουν πολύ μεγάλο speed γενικότερα. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά κάπου το είχα δει. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια. Τους νικήσαμε και τους δύο αντίπαλους εκπαιδευτές. Και μας έδωσαν και αρκετά λεφτά. Και όπως ένας καλός ενοχλητικός εκπαιδευτής, θα μας προσθεθεί στο Pokénav. Λες και θα τους θυμόμαστε όλους αυτούς, θα μας μιλάνε. Εδώ βρήκαμε ένα revive αόρατο. Γι' αυτό σας λέω να ψάχνετε, επειδή υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να μας ωφελήσουν, αλλά μπορεί και όχι. Φυσικά το revive είναι πάντα χρήσιμο σε πολλές μάχες. Τίποτα. Εδώ πέρα είναι μια εκπαιδεύτρια σε ποδήλατο. I fell off the cycling road, λέει. Είσαι πολύ έξυπνη. Έπεσε με το ποδήλατο από πάνω. Μπαπ. Τέλος πάντων. Έχει ένα Magnemite level 15. Τώρα
Δεν νομίζω να το νικάμε. Δηλαδή και βλακιά μου από κανένα grass type επίθεση, αφού δεν θα του χαλάσει σχεδόν τίποτα. Οπότε μας μένει μόνο μία επιλογή και αυτή είναι ο Red Duck, το οποίος με μια fighting type επίθεση θα διαλύσει αυτό το πράγμα με το ένα μάτι που μας κοιτάει. Και μη μας κοιτάς πράγμα με το ένα μάτι. Είπα μη μας κοιτάς πράγμα με το ένα μάτι. Μην κάνεις metal sound πράγμα με το ένα μάτι. Μας τσαντίζεις. Αλλά επιτέλους έφυγες πράγμα με το ένα μάτι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Red Duck πήγε level 21. Ευχαριστούμε Red Duck. Αλλά θέλει να μάθει Sand Attack. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Δεν τη χρειαζόμαστε αυτή την επίθεση. Δεν την μάθαμε. Δεν χρειάζεται. Και νικήσαμε και αυτή την πολύ έξυπνη εκπαιδεύτρια. Και τώρα... Όπα. Που μας είδε. Από τέτοια απόσταση πιάνουν η ορατότητα των εκπαιδευτών. Τέλος πάντων. Ένας psycho. Ένας psychic. Ο οποίος έχει ένα άμπρα. Θα γελάσουμε. Τι? Έχει επίθεση το άμπρα. Κάνει επίθεση το άμπρα. Και γιατί το δικό μας άμπρα δεν έκανε επίθεση παρακαλώ? Σε πηγάδι κατούρισε. Τι παραπάνω έχει αυτό το άμπρα από το δικό μας το άμπρα, ο ΑΕΟ? Βασικά είναι εκπαιδευτή που του μάθε τη μόνη επίθεση που μαθαίνει το άμπρα. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα τον νικήσουμε. Παρόλο που μας κάνει αυτή την φοβερή και τρομερή επίθεση που δεν μας κάνει σχεδόν τίποτα. Hidden power. Κρυμμένη δύναμη. Έλα, διέλυσέ το. Για να πας και level 19. Έτσι, μπράβο. Για να πας level 20 βασικά, level 19 τώρα. Άλλα 3 level. Ή 2 ή 3 level για να εξελιχθεί επιτέλους. Νικήσαμε τον ψυχικό μας φίλο, τον μάγο μας. Να δούμε, υπάρχει κανένα ορατό item εδώ. Βρήκαμε ένα elixir. Και είμαστε προς το τέλος αυτού του route, από ό,τι θυμάμαι. Μία αόρατη pokeball. Τι ωραία, τι καλά. Αόρατο item, αόρατο item, αόρατο item. Δεν υπάρχει αόρατο item, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα. Αλλά παρόλα αυτά δεν βρήκαμε Electrike μέχρι να έρθουμε εδώ πέρα. Και αυτό είναι πολύ κακό. Οπότε θα αναγκαστούμε να ψάξουμε λίγο εδώ πέρα μπας και βρούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Προς το παρόν βλέπουμε ένα Minum, το οποίο δεν μας αφήνει να φύγουμε. Γιατί Minum δεν μας αφήνει να φύγουμε? Γιατί Minum μας θα κάνεις αυτά? Μου σπάει τα νεύρα το Minum. Helping hand. Πάει να βοηθήσει τον συμπαίκτη που δεν έχει. Κυρίες και κύριοι, πήγε να μας κάνει paralyzed, αλλά είμαστε ήδη. Εντάξει, μας άφησε. Ευτυχώς. Να δούμε. Είναι το Pokémon που θέλουμε. Και επιτέλους είναι ένα Electrike. Ένα θηλυκό Electrike level 12. Το οποίο σύντομα θα προσθεθεί στην ομάδα μας. Και θα εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να γίνει ένα δυνατό και τρανό Pokémon. Προς το παρόν, από ό,τι θυμάμαι, οι επιθέσεις του είναι Tackle, Leer, Howl και Thunder Wave. Και κάποτε θα μάθει και την Electric Type επίθεση που του αναλογεί. Του πετάμε μια Pokéball. Ας ελπίσουμε θα το πιάσουμε. Ναι, το πιάσαμε πανεύκολα. Προσθέθηκε και στο Pokédex. Και τώρα, τι όνομα να του δώσουμε? Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό αυτή τη στιγμή που να ταιριάζει στο Electrike. Ένα σκυλί είναι βασικά, κάτι σαν σκυλί, ένα πράσινο σκυλί με κάτι σαν αεροπλάνα, σαν φτερά αεροπλάνου το κεφάλι του. Οπότε θα το ονομάσω Dog Thing. Κάτι τέτοιο. Τυχαίο, εφόσον δεν μου εμπνέει κάτι ιδιαίτερο για να το ονομάσω. Οπότε
η Dog Thing μπήκε στην ομάδα μας, επιτέλους. Εδώ πιστεύω θα τελειώσω και αυτό το part. Ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!